Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και από ό,τι είδατε από τον τίτλο, σήμερα θα ξεκινήσουμε την επιχείρησή μας. Και αλήθεια είναι ότι αυτά τα ρούχα δεν αρμόζουν σε κάποιον επιχειρηματία, οπότε ας κάνουμε μία αλλαγή. Πολύ πολύ καλύτερα τώρα. Λοιπόν, από ό,τι είδατε, σήμερα ξεκινάμε το Internet Cafe Simulator. Είναι ένα παιχνίδι που το λέει και ο τίτλος του βασικά. Ανήκει στην κατηγορία Simulator. Με λίγα λόγια λοιπόν, θα κάνουμε τη δικιά μας επιχείρηση. Το δικό μας Internet Cafe. Δεν θα πάει καλά. Αυτό το παιχνίδι το έχει παίξει και ο Legit Gaming στο κανάλι του. Νομίζω και ο Base το ξεκίνησε τώρα. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο από την πρώτη στιγμή που το είδα και ήθελα να το ξεκινήσω και εγώ. Οπότε νομίζω με το σημερινό μοντάζ θα βγει ακόμα πιο αστείο και μπορεί να το συνεχίσουμε σε κάποιο live stream, π.χ. στο PDT Project, όπου στριμάρουμε, by the way, καθημερινά. Θα έχω ένα link κάτω στην περιγραφή. Οπότε δεν τα απολογώ, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να δούμε περί τίνος πρόκειται αυτό λοιπόν το παιχνίδι. Ο επιχειρηματίας Αλικούν έβαλε τα ακουστικά του και είναι έτοιμος να ξεκινήσει την καριέρα του. Choose your support, startup. Aim to grow your business with only standard support without a bank loan. Και σου δίνει 10,000 για αρχή. Start the game by taking loans from the bank. Pay them with regular payments. Ακούστε λίγο, γύφτη δεν είμαστε. Δεν πρόκειται να βασίσω την επιτυχία μου σε κανένα δάνειο από την τράπεζα, οπότε θα πάμε κανονική startup και το καφέ name θα λέγεται Αλε Καφέ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εγώ κοίτα, θα πήγαινα να παίξω π.χ. Fortnite εκεί πέρα ή Minecraft ή οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει το όνομα. Πάμε, ξεκινάμε. Ωραία. Αυτό είναι το δωμάτιο ξενοδοχείου που νίκιασα. Μπορώ να φάω και να κοιμηθώ εδώ πέρα και ακολουθάμε τα σήματα για να φτάσουμε στο κάθε μέρος. Αυτό πρέπει να ήταν η κοιλιά μου, νομίζω. Αυτό είναι το ύπνο δωμάτιό μου. Ωραίο κρεβάτι. Σκάσε όμως εσύ. Θα φάμε, μην αγώνεσαι. Α, εδώ είναι η φωτογραφία από ένα γατί. Το γατί. Άλλη μια φωτογραφία από το γατί. Λες και του έχω πατήσει την ουρά είναι. Και αυτή είναι η κουζίνα. Πολύ καλή κουζίνα. Αρνούμε να πιστέψω ότι αυτό είναι δωμάτιο ξενοδοχείου. Είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το ψυγείο. Λοιπόν, τελευταία φορά που ακούμε την κοιλιά. Τρώμε την πίτσα μας εδώ πέρα. Τρώμε και τον ντόνατ. Και έχουμε φορτώσει, είμαστε έτοιμοι να γίνουμε παραγωγικοί. Κατεβαίνουμε τα σκαλιά. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω στο βάθος. Και βγαίνουμε στον έξω κόσμο που παρεμπιπτόντως να, οι απλοί πολίτες. Αυτός εδώ είναι λίγο λυπημένος, μάλλον το περάτη σηκώμενα φαίνεται. Και αυτός είναι λίγο λυπημένος, δεν ξέρω τι έχει. Εσένα θα σε ονομάσουμε... Μάκη. Αυτός είναι ο Μάκης, οκ. Okay. Θα το θυμόμαστε. Σεξ. Το μοντάζ, Αλεκούν κόψτο. Αλεκ καφέ, λοιπόν. Open, όχι δεν είμαστε open, περίμενε. Τώρα μπαίνω πρώτη φορά στο μαγαζί μου. Το οποίο είναι χάλια. Που λέμε με λίγα λόγια. Από ό,τι φαίνεται, με αφήνει το παιχνίδι να χρησιμοποιήσω μόνο ένα μέρος του χώρου και θα το αναπτύξω στην πορεία. Δεν μας πειράζει αυτό. Για την ώρα με πειράζουν αυτά τα πράγματα τα οποία είναι παντού εδώ γύρω και πρέπει να τα καθαρίσω. Ο σωστός επιχειρηματίας αναλαμβάνει όλους τους ρόλους για να πετύχει η επιχείρησή του. Και ένας από αυτούς είναι να καθαρίσει. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ το σκουπόξυλο και αυτό είναι το γραφείο μου. Από εδώ θα γίνει όλη η business, ωραία. Ανοίγουμε το κομπιούτερ. Space. Νομίζω έχω λίγο παλιό κομπιούτερ με αυτόν τον ήχο που ακούστηκε. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχική μου. Όπου εδώ βλέπουμε. Όλοι είναι λυπημένοι σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί. Γενικότερα, μέχρι και επιφάνεια εργασίας μου έχει λυπημένα ανθρωπάκια. Για να δούμε πάντως τι υπάρχει πέρα από τα λυπημένα ανθρωπάκια. Ζάμαζορ. Αποκλείεται. Το υπογράφω. Αποκλείεται να είναι κακό λογοπαίγνιο του Amazon. Αποκλείεται. Εδώ αγοράζουμε gear για το μαγαζί μου από ό,τι βλέπω. Θα τα δούμε σε λίγο. Το IC Design είναι ωραία. Με λίγα λόγια το IKEA μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Rent a shop λογικά. Το είναι για να μεγαλώσουμε κι άλλο το χώρο. Όπα. Wow. Η Jennifer, η οποία είναι 24 χρονών, μου λέει Hello, I have... Και συνεχίζει και γράφει. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό. Αποκλείεται να είναι ιός. Σίγουρα είναι η Τζένιφερ κάπου εδώ κοντά και θέλει να μιλήσουμε. Για πάτα λίγο. Τελικά ήταν ιός. Ευχαριστώ. Ήταν η τυχερή μου μέρα. Αυτό είναι ένα μάθημα για όλους σας που σας πλασάρουν οτιδήποτε και τα πατάτε με κλειστά μάτια. Μην πατάτε ότι link σας στέλνουν στο ίντερνετ. Είναι κρίμα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε. Πράγματα από το Deep Web. Σκοτεινά πράγματα. Μπορούμε να αγοράσουμε αστυνόμους να ελέγχουν το χώρο. Πρίμερη προστασία από hackers. Ψεύτικα reviews. Για το μαγαζί και adblocker. Το οποίο θα είναι χρήσιμο νομίζω, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο και λεφτά για αυτό το πράγμα. Θα το δούμε αργότερα. Δύο αστέρια, βλέπετε. Πρέπει αυτό να πάει στο 5. Wallpapers. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό το κακό wallpaper εδώ πέρα. Θα βάλω αυτή τη χαρούμενη μπανάνα. Πολύ καλύτερα. Αντρές. Όχι, ρε φίλε, είναι πρόστιχο. Okay, θα βάλω το γρατήρι. Πάμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα για το χώρο εδώ πέρα, γιατί παρά είμαστε άδειοι. Air condition. Κάτσε να δούμε τι καιρό κάνει.
Βροχερός είναι ο καιρός, οπότε δεν θέλουμε air condition. Όταν έρθει το καλοκαίρι, το ξανακουβεντιάζουμε. Φυσικά χρειαζόμαστε το πρώτο μας κομπιούτερ και σκοπεύω να επενδύσω σε κάτι mid-range, όχι το πιο φθηνό, ούτε το πιο ακριβό. Οπότε καλύτερη επιλογή είναι να πάμε τα 3.000. Θα αναβαθμίσουμε μετά το χώρο, το έχουμε. Καρέκλα. Πού θα κάθεται ο άλλος? Λοιπόν, και εδώ έρχονται κάποια λόγια σοφών, by Alekoun, μετά τη διαφήμιση. Τα περιφερειακά δεν παίζουν ρόλο. Τα καλύτερα plays γίνονται από οποιοδήποτε καρέκλα, από οποιοδήποτε πετρολόγιο, οποιοδήποτε ποντίκι. Οπότε αυτή η πλαστική καρέκλα θα φέρει τα καλύτερα plays και τα καλύτερα reviews στο μαγαζί. Δεν ξέρω γιατί κάνει 9 δολάρια, εγώ δεν θα δίνω ποτέ τόσα λεφτά για μια πλαστική καρέκλα, αλλά πάρτιν, headset. Θα εξαιρέσω το headset από την κατηγορία περιφερειακά, γιατί ένα καλό headset σε βοηθάει γενικότερα να έχεις καλή αντίληψη μέσα στο game. Οπότε θα βάλουμε ένα ενδιάμεσο, θα βάλουμε αυτό. Keyboard. Δεν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο. Το C73 είναι πάρα πάρα πολύ καλό keyboard. Mouse. Υπάρχει εταιρεία Phaser, η εταιρεία Mazer και οι άλλες είναι άγνωστοι. Κοιτάξτε, το Phaser και το Mazer δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κακό λογοπαίγνιο με τη Razer. Μη σας πω και καλύτερη εταιρεία από τη Razer. Ας πάρουμε το Phaser. Γιατί έτσι. Θα βάλουμε μια καλή οθόνη η οποία να έχει 144 Hertz. Αυτή εδώ δεν νομίζω να έχει 144 Hertz, είναι η αλήθεια. Θα πάμε με αυτή που κάνει 1590, καλή είναι. Και εννοείται ένα τραπέζι για να τα βάλουμε όλα αυτά πάνω. Αυτό εδώ. Spicy, φέρ το μωρέ. Θα κλείσουμε το μαγαζί τώρα, παιδιά. Βασικά κλειστό ήταν όλη την ώρα. Πάμε να ξεκουραστούμε. Όμορφες καλημέρες. Οπ, ήρθαν τα πράγματα. Αλλά πριν βάλουμε τα πράγματα, θέλω κάποιος να μου εξηγήσει πώς βρέθηκαν αυτά όλα πάλι εδώ κάτω. Αυτού και από την αρχή. Ωραία. Μετά από πάλι ένα κουραστικό, πάρε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Πάμε να φέρουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η οθόνη. Ας την κάτω. Ελπίζω να μην έσπασε κάτι εκεί. Λογικά θα αρχίσουν να μπαίνουν οι πρώτοι πελάτες τώρα. Ωχ, τι λέει όλα καλά. Μήπως πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για να αρχίσουν να μπαίνουν. Οπ, πρώτος πελάτης. Πού είσαι ρε, Τζόρτζ? Λυπημένος ο Τζόρτζ, γιατί? Νομίζω παίζει ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα. Χαχα, τον ακούτε. Όλα καλά. 150 δολάρια και μάφησε και tip. Ζωάρα. Άλλο μέρος έγινε ρε φίλε. Καλησπέρα. Ωχ, αυτός δεν φαίνεται τόσο ευχαριστημένος για την ώρα βέβαια. Ωπα ρε. Τι θες? Δες τον πως είναι. Πιο χάλια δεν μπορούσαν να τον κάνουν. Ωχ. Τι κάνουνε ρε? Κλέβουνε ρε. Ει. Πού πας? Το ξέρω ότι μπαίνουνε κλέφτες. No fish paid. Τι? Μου την είπατε. Φέρε εδώ τα λεφτά ρε. Συνεννοημένοι ήτανε. Καλά να πάθεις βλάκα. Νευρίστηκα τώρα. Για να δούμε λίγο τα reviews. I pay for it and I sit. But they say to get out of the computer by force. Τι λέει ρε, πότε έγινε αυτό? It might be better if they increase the number of the games. Θα το λάβω υπόψη μου, οπότε θα αγοράσουμε κάποια παιχνίδια. You can have fun with your friends, I have no friends. Λυπάμαι. Πάμε να αγοράσουμε παιχνίδια. Το GTU 6. Αποκλειστικά. Half-Life 3. Αποκλειστικά μόνο εδώ. Το ZIFA 2000. Φέρ τα όλα! Ο τελευταίος πελάτης της μέρας. Καλησπέρα. Α, Βασίλη. Ωχ, με πολύ τσαμπουκά μπήκε αυτός μέσα. Δεν τον κόβω στα καλά του. Βασίλη, δεν ξυγίεσαι καθόλου καλά. Ήρθες εδώ για να βγάλεις γούστα. Θα μου αφήσεις και αρνητική κριτική μετά, όχι τίποτα άλλο. Ένας τέτοιος τύπος μπορεί να μου πει ότι η καρέκλα που του έβαλα δεν ήταν καλή. Ξέρετε, για το... Μπίλι, νομίζω κλείνουμε. Μπίλι. Okay, Μπίλι. Κάθεσε λίγο παραπάνω. Θα μου αφήσει λεφτά. Θα πρέπει να φάει καμιά. Ο Μπίλις έβγαλε γούστα, αλλά άφησε καλό φιλοδόρημα. There are people watching 18 plus video. Δεν βγάζει νόημα αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε το μαγαζί για σήμερα. Και λέω να πάω να βγάλω τώρα εγώ λίγα γούστα, παιδιά. Για να δούμε τι έχει εδώ. Περιέργεια μόνο, όχι τίποτα άλλο. Δεν θέλω να φάω demonetize σε αυτό το βίντεο. Κρίμα είναι για το κανάλι. Πάμε να την πέσουμε, γιατί αύριο είναι μια καινούργια μέρα και έχω μια επιχείρηση η οποία περιμένει. Οπότε πρέπει να έχω ενέργεια, παιδιά.
Εδώ, στο 233. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε. Και είναι η ώρα να την πέσουμε. Ω, παραγαθήσαμε όρθιοι, ξενυχτήσαμε. Λοιπόν, θα τελειώσω εδώ αυτό το βίντεο. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Πιστεύω ότι είναι παιχνίδι το οποίο έχει grind, έχει πολλές ώρες να αφιερώσει πάνω του, γιατί σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανα στο βίντεο. Και λογικά θα το συνεχίσουμε σε κάποιο live stream στο PDT Project. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το κάτι διαφορετικό για το κανάλι, αυτή η κατηγορία των simulator παιχνιδιών. Οπότε, αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Μια εγγραφή άμα είστε καινούριος, για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους από τον επιχειρηματία Αλεκού. Τα λέμε.